Στο Eurogroup της ερχόμενης 5ης 6 Νοεμβρίου ξεκινούν επί της ουσίας οι συζητήσεις για την έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης. Ο αξιωματούχος της Ευρωζώνης ανέφερε ότι η περίπτωση της λεγόμενης καθαρής εξόδου φαίνεται εξαιρετικά απίθανη για την Ελλάδα με βάση τα δεδομένα των αγορών. Τόνισε πάντως ότι με βάση τις υπάρχουσες διαβουλεύσεις, η μεταμνημόνιος εποχή των σχέσεων της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα διέπεται από κάποιο είδους δομική σύμβαση. Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι αυτή η νέα σύμβαση σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών θεσμών θα είναι δομημένη, επίσημη, προβλέψιμη, ενδεχομένως με ρευστό και με μια νομική μορφή, κάνοντας χρήση των διαθέσιμων πόρων των ευρωπαϊκών μηχανισμών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Συνεχίζοντας, ο ίδιος αξιωματούχος υπενθύμησε ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή στο υπάρχον πρόγραμμα λήγει στο τέλος του Δεκεμβρίου και εκτίμησε ότι οι όποιες αποφάσεις για την Ελλάδα θα πρέπει να ληφθούν στην Ευρωομάδα της 8ης Δεκεμβρίου. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη νέα σύμβαση για την Ελλάδα, ο ίδιος αξιωματούχος υπενθύμησε ότι ορισμένες κυβερνήσεις θεωρούν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να είναι τμήμα αυτών των διευθετήσεων.